Παιδιά, στο σημερινό βίντεο πάμε να κάνουμε ένα ακριβό κούρεμα το οποίο θα κοστίσει γύρω στα 40-50 ευρώ. Δεν ξέρω τώρα πώς θα κάνει. Θα έχει μαζί ξύρισμα με φαλτσέτα. Έχω πάρα πολύ καιρό να ξυριστώ, οπότε θα με δείτε και ξυρισμένο. Και μετά από ένα μήνα περίπου, αφού φυτρώσουν τα μαλλιά, θα πάμε να κάνουμε και ένα φθηνό κούρεμα. Να δούμε πώς θα είναι. Πριν ξεκινήσει το βίντεο, κάνε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι και πάμε να δούμε. Αφού κάθισα στην καρέκλα, ήρθε η ώρα για το κούρεμα. Γενικά δεν κουρεύομαι πάρα πολύ συχνά, περίπου μία φορά το μήνα ή λίγο πιο νωρίς. Υπάρχουν άτομα που κουρεύονται και πιο σύντομα, π.χ. κάθε δύο εβδομάδες, κάθε μία εβδομάδα. Κάπου εδώ εξηγώ στον κουρέα το κούρεμα που θέλω να κάνω. Γενικά προτιμώ ένα χαμηλό σβήσιμο και διακριτικά να ανεβαίνει σιγά σιγά προς τα πάνω, αλλά να μείνει και λίγο μαλλί στο πλάι, να μην είναι απότομο το σβήσιμο. Ούτε μ' αρέσει να έχει κάποια γραμμή και να φαίνεται μεγάλη διαφορά. Συνήθως όταν πάμε πρώτη φορά σε έναν κουρέα, έχουμε το άγχος αν κατάλαβε το κούρεμα που θέλουμε να κάνουμε. Κάποιες φορές έχει πολύ πλάκα γιατί μπορεί να τον ρωτήσουμε 2-3 φορές αν κατάλαβε το κούρεμα που θέλουμε. Ή να του πούμε τα πάνω λίγο να μου τα πάρεις έτσι. Μετά από 5 λεπτά, λίγο τα πάνω έτσι όπως σου είπα. Εμένα μου έβγαλε μια σιγουριά πως κατάλαβε σίγουρα το κούρεμα που ήθελα να κάνω, οπότε κάθισα στην καρέκλα και απόλαυσα το κούρεμα. Συνήθως σε όποιο κομμωτήριο πήγαινα, όχι ότι έχω πάει και σε πάρα πολλά, δεν μου έκαναν αυτό με το τσιμπιδάκι, με το κουκαλάκι δηλαδή να μου κρατάνε τα μαλλιά πάνω. Απλά τα χώριζαν και ξεκινούσαν να κάνουν το κούρεμα. Έχω αγωνία να δω αν στο τέλος θα μου καταφέρει να κάνει αυτό το ομοιόμορφο σβήσιμο που θέλω. Συνήθως στα περισσότερα κομμωτήρια που είχα πάει δεν έβγαινε τόσο ομοιόμορφο το σβήσιμο, είχε μια απότομη αλλαγή. Εδώ είδαμε και το trimmer, έτσι λέγεται αν δεν κάνω λάθος, το οποίο μου αρέσει να πιάνει ίσα ίσα κάτω χαμηλά τη φαβορίτα και λίγο γύρω γύρω. Δεν είναι να το βάζεις πάρα πολύ πάνω. Τουλάχιστον έτσι μου αρέσει εμένα. Και πάμε τώρα να δούμε εδώ λίγο σβήσιμο με ψαλίδι και πάμε τώρα στα πάνω μαλλιά. Εδώ θα τα κόψουμε λίγο ίσα ίσα έτσι να σπάσει το σγουρό και θα τα αερώσουμε λίγο. Όσο βλέπετε το βίντεο, γράψτε μου από κάτω στα σχόλια εσείς πώς προτιμάτε το κούρεμά σας γενικά. Πήγαμε τώρα να κάνουμε ξύρισμα με φαλτσέτα. Έχω πολλά χρόνια για να ξύρισω γενικά. Το ξύρισμα με τη φαλτσέτα είχε κάποια διαδικασία. Εγώ νόμιζα ότι απλά θα μου έβαζε αφρό και θα μου τα έπαιρνε έτσι με τη φαλτσέτα. Ενώ στην αρχή πρώτα μου ξύρισε τα γένια με μία μηχανή. Έβρεξε την πετσέτα με ζεστό νερό που είδαμε πριν και πάμε τώρα να δούμε τι θα ακολουθήσει. Σπάνια ξυρίζομαι με ξυράφι, προτιμώ να έχω λίγα γένια και να τα παίρνω με τη μηχανή. Εδώ μου βάζει τζέλ αφρό. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό και ξεκινάει σιγά σιγά το μασάζ. Μετά μου έφερε αυτό το μηχάνημα το οποίο σου έβγαζε ατμό. Στην αρχή ερχόταν στη μύτη μου και με έπνιγε λίγο, μετά το φτιάξαμε σε άλλο σημείο. Εδώ τώρα βάζουμε την πετσέτα, τη βρεγμένη, τη ζεστή κιόλας, έτσι λίγο να μαλακώσει το δέρμα λογικά, γι' αυτό το κάνει. Και κάπου εδώ σου καλύπτει τελείως το πρόσωπο που είναι ότι πρέπει για να χαλαρώσεις, σχεδόν σε παίρνει ο ύπνος. Αλείφουμε πολύ καλά την περιοχή με αφρό και με αυτό το πινέλο που είναι ό,τι πρέπει και κάπου εδώ ξεκινάει η ξούρα. Γενικά γράψτε μου στα σχόλια αν σας αρέσει όλο αυτό το κόνσεπτ με ακριβά και φθηνά, τι άλλα τέτοια θέλετε να επισκεφθούμε. Αυτό που βλέπουμε είναι το πρώτο χέρι που τα πέρασε με τη φαλτσέτα, καθώς μετά ακολούθησε και δεύτερο χέρι. Στο τέλος τα πέρασε και με το trimmer, αν δεν κάνω λάθος. Μετά βάζουμε aftershave, κάτι μου ψέκασε κιόλας, έκλεισα τα μάτια. Και κάπου εδώ με ξυπνάει, κοντεύει να με πάρει ο ύπνος. Συνεχίζουμε τώρα με λούσιμο για να δούμε το τελικό αποτέλεσμα και θέλω να μου πείτε παιδιά στα σχόλια πώς σας φάνηκε το ξύρισμα, αν μου πηγαίνει και τι βαθμολογία θα βάζατε σε αυτό το κούρεμα που θα δείτε τώρα. Ακολουθεί στέγνωμα στα μαλλιά και μετά θα βάλουμε υλικό από πάνω, συνήθως δεν βάζω, αλλά αυτή η σκόνη φαίνεται να στα φτιάχνει όπως ακριβώς θέλω τα μαλλιά, χωρίς να στα κάνει έτσι γλοιώδη. Το
Παιδιά, αυτό ήταν ένα ακριβό κούρεμα το οποίο κόστησε μαζί με το ξύρισμα με τη φαλτσέτα στα 38 ευρώ. Αρχικά να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο μαγαζί, ήταν πολύ εξυπηρετικός ο κύριος με τα βίντεο και όλα αυτά. Το μαγαζί λέγεται Barber Shop Athens Mykonos, είναι στο πανεπιστήμιο αν θέλει να πάει κάποιος, πανεπιστήμιο Κολωνάκη. Και το κούρεμα μια χαρά, πολύ ωραίο, όπως ακριβώς το ήθελα, δηλαδή έτσι χαμηλό σβήσιμο. Τι κάνεις, θα κουρευτείς? Ναι, ρε, η σειρά μου δεν είναι. Έχω δώσει ήδη το 1 ευρώ, δεν με νοιάζει. Δεν είμαι σε ότι θα μου κλείσει ένα κούρεμα κάπου, ρε. Εδώ στο παγκάκι θα κουρευτούμε. Ρε φίλε, ένα ευρώ έκανε. Τι θες τώρα, θες και κομμωτήριο? Ένα μήνα μετά, παιδιά, συνεχίζουμε για ένα φθηνό κούρεμα το οποίο θα κοστίσει 1 ευρώ. Θα είναι μια ειδική τιμή. Είμαστε πανέτοιμοι. Έχουμε απλώς εδώ όλα τα εργαλεία. Θα κλείσει αυτό. Θα τον χειρουργήσεις. Τι ωραία αυτά, ρε φίλε. Χαμηλό σβήσιμο. Εδώ γύρω-γύρω άφησε τα μου λίγο, μην τα πάρει τελείω. Και τα πάνω λίγο. Ξεκινάμε το επόμενο κούρεμα, παιδιά. Ήδη βλέπετε από το σβήσιμο ο κάθε κουρέας έχει μια διαφορετική προσέγγιση για το πώς το ξεκινάει, αν το παρατηρήσετε. Ωπ, εντάξει, ζει. Εγώ έδινα και 1,5 ευρώ γι' αυτό. Ωπ, ωπ, μπήκε η άγρια μηχανή τώρα. Δεν ξέρω αν έχετε ξαναδεί κούρεμα σε πλατεία, σε παγκάκι. Εμείς απλά κάτσαμε εκεί. Περαστικοί γύρω-γύρω όσοι πέραγαν μας έβλεπαν. Μερικοί ζήλευαν, ήθελαν να κορευτούν κι αυτοί. Ένας κύριος μάλιστα λέει στη γυναίκα του: άρε γαμώτο, να το ήξερα. Έχω κουρευτεί ήδη, αλλιώς το κουρευόμουν εδώ πέρα. Κάτι άλλα παιδιά ρωτούσαν αν μπορούν να κορευτούν κι αυτοί. Γενικά ήταν καλή φάση το κούρεμα στην πλατεία. Να κουρεύουμε, μπορώ άνετα να κοιμηθώ, φίλε. Εμένα μ' αρέσει όταν με λούζουνε. Μην κουνιέσαι, θα χαλιάσει το κούρεμα. Όπως βλέπετε, τώρα έχουμε φτάσει στο σβήσιμο. Στο προηγούμενο κούρεμα, αφού πήγα στο σπίτι και το είδα, γιατί στο σπίτι βλέπεις καλύτερα το κούρεμά σου, ήταν πάρα πολύ ωραίο και ομοιόμορφο το σβήσιμο όπως το ήθελα. Για να δούμε εδώ ο κουρέας αν θα καταφέρει να κάνει αυτό το ωραίο ομοιόμορφο σβήσιμο. Εδώ βλέπουμε μια ιδιαίτερη πινελιά με το ψαλίδι για να γίνει το σβήσιμο και συνεχίζει πάλι με ψαλίδι και χτένα για να γίνει πιο απαλό το σβήσιμο. Τώρα βρέχουμε το μαλλί και πάμε να πάρουμε λίγο τα από πάνω. Το πιο χρονοβόρο κομμάτι που είναι το σβήσιμο έφυγε και γενικά δεν νομίζω να παίρνει παραπάνω από 10 λεπτά σε έναν κουρέα, οπότε είμαστε πάρα πολύ κοντά στο τελικό αποτέλεσμα. Τα πάνω θα τα πάρουμε λίγο ίσα ίσα. Σε αυτό το σημείο, παιδιά, να σας πω αν θέλετε να με κάνετε ένα follow στο Instagram και εννοείται εδώ κάντε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι, βοηθάει πάρα πολύ. Προσφορά 1 ευρώ σήμερα. Καινούριος έγινες. Έτσι γυρνάω εγώ. Σβησιματάρα τρελή. Οπότε, παιδιά, αυτό ήταν ένα ακριβό και ένα φθηνό κούρεμα. Γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε, αν σας άρεσε. Θα αφήσω το Instagram του Νίκο αν θέλετε να κουρευτείτε. Κάντε like, εγγραφείτε στο κανάλι και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.